Ανοίγει ο δρόμος για ειδικό δικαστήριο μετά την απολογία του εργολάβου Χρήστου Καλογρίτσα, ο οποίος επέμεινε μέχρι κεραίας κατά τη διάρκεια της απολογίας του στις καταγγελίες για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες ήταν προϊόν προς συνεννόησης με τον τότε Υπουργό Νίκο Παπά, με σκοπό η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να αποκτήσει κανάλι δικής της επιρροής. Ο κύριος Καλογρίτσας αναφέρθηκε λεπτομερώς στο πώς εξασφαλίστηκαν τα χρήματα για να πληρωθεί η εγγυητική επιστολή που ήταν απαραίτητη για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, προσθέτοντας πως ο τότε Υπουργός Νίκος Παπάς υπήρξε οργανωτής της όλης επιχείρησης. Είχατε έρθει σε επαφή για τον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών και με άλλους πολιτικούς πλην του Νίκου Παπά? Δεν επιθυμώ να απαντήσω. Είχατε προσυνεννοηθεί με κάποιους πριν προβείτε στις καταγγελίες? Ουδέποτε. Με κανέναν και για κανένα λόγο. Πρόσθεσε ότι προέβη στις καταγγελίες για το παρασκήνιο του διαγωνισμού και την εμπλοκή σε αυτό του Νίκου Παπά όταν ο Λιβανέζικος Όμιλος στράφηκε εναντίον του δικαστικά, διεκδικώντας τα 3 εκατομμύρια από μια συναλλαγή που ήταν εικονική και σκοπό είχε να εξυπηρετηθεί το σχέδιο της τότε κυβέρνησης για να αποκτήσει κανάλι. Για τον κύριο Καλογρίτσα, τη σύζυγό του και τα παιδιά του, αποκατάσταση της αλήθειας σημαίνει αποκατάσταση της αξιοπρέπειάς τους και αποκατάσταση της δικής του προσωπικότητας ως πολιτικού προσώπου. Την Πέμπτη αναμένεται να κληθεί για κατάθεση ο πρώην Υπουργός Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς.